Βάσει νεότερων αναφορών, φαίνεται πω σήμερα η ρωσική μισθοφορική ομάδα τη Βάγκνερ εκπαιδεύει λευκορώσου στρατιώτε, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνα τη χώρα και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Το Υπουργείο Άμυνα τη Λευκορωσία δήλωσε πω η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα κοντά στην πόλη Ασιπόβιτσι, περίπου 90 χιλιόμετρα νότια τη πρωτεύουσα Μίνσκ. Οι μαχητέ τη Βάγκνερ ανέλαβαν ρόλο εκπαιδευτών σε διάφορε στρατιωτικέ ασκήσει, έγραψε το Λευκορωσικό Υπουργείο Άμυνα. Η είδηση από το πρακτορείο Reuters δημοσιεύθηκε πρώτη φορά την τρίτη και ανέφερε πως κάποιοι μαχητές της Βάγκνερ βρίσκονταν ήδη στη Λευκορωσία. Τα νέα έγιναν γνωστά μια ημέρα αφότου το Αμερικανικό Πεντάγωνο δήλωσε πως μισθοφόροι της Βάγκνερ δεν συμμετέχουν σε σημαντικό αριθμό σε μαχητικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Αν και η ακριβή θέση του αρχηγού τη ομάδα Βάγκνερ Γεβιέννη Πρικόζιν παραμένει άγνωστη, η παρακάτω φωτογραφία που εμφανίστηκε πρόσφατα σε ρωσικά μέσα φαίνεται να δείχνει τον ίδιο σε κάποια σκηνή πεδίου κάπου στη Λευκορωσία. Μάλλον εκεί τον έστειλε ο Πούτιν, εξορίζοντά τον έπειτα από την ένοπλη εξέγερση τη ομάδα του στην νοτιοδυτική Ρωσία τι περασμένες εβδομάδες. Ο Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάνδρου Λουκασένκο είχε δηλώσει αρχικά πω επιθυμούσε οι μαχητέ τη Βάγκνερ να διαμείνουν σε στρατόπεδο στη χώρα του ώστε να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τα στρατεύματά του με βάση τη μαχητική εμπειρία του. Μπορούν να μα πούνε για τα όπλα, ποια λειτουργούσαν καλά και ποια όχι, και για τακτικέ και για όπλα και για το πώ να επιτεθούμε πώ να αμυνθούμε. Είναι πολύτιμε πληροφορίε. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε να πάρουμε από του Βαγνερίτε, είχε δηλώσει ο Λουκασέγκο λίγο αφού έδωσε τέλο στην ένοπλη ανταρσία του Πρικόζιν. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.